Φίλοι του GameWorks, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα καλύτερα games του 2022. Πριν μπούμε στο Top 10, να θυμίσουμε ότι μπορείτε να μπείτε στο GameWorks.gr για να ψηφίσετε και εσείς το Game of the Year και να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τα απίστευτα δώρα που δίνουμε, 4 οθόνες, έναν προβολέα της BenQ, δεκάδες games περιφερειακά και συλλεκτικά, δώρα αξίας 6.000 ευρώ. Μπείτε στο GameWorks.gr, στο Game of the Year, link θα βρείτε στην περιγραφή και διεκδικήστε τα ατελείωτα δώρα που δίνουμε κάθε Δεκέμβριο. Ξεκινάμε με τα άξια αναφοράς. Καταρχήν έχουμε δύο AAA games, Call of Duty Modern Warfare 2 και FIFA 23 και μια και ανέφερα FIFA 23, ώρα είναι λοιπόν να ρίξω το στοιχηματάκι που ρίχνω κάθε εβδομάδα στη Λεόν. Κατεβάζω την εφαρμογή της Λεόν και μπαίνω και στοιχηματίζω σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου και σε eSports. Και θα επιλέξω αυτή τη φορά να βάλω τρία έτσι ψιλοσιγουράκια: Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, Βόλος ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Όφη. Θα ρίξω εδώ ένα εικοσάρικο και θα ρίξω και ένα εικοσάρικο σκέτο στο ατρόμητο ΠΑΟΚ 3.43 απόδοση. Κοντά 70 ευρώ. Λοιπόν, την εφαρμογή της Λεόν την κατεβάζετε από το link που θα βρείτε στην περιγραφή και κερδίζετε και 100% bonus εγγραφής. Όσα λεφτά βάλετε, παίρνετε τα διπλάσια για να αρχίσετε να ποντάρετε. Και εννοείται ότι είναι από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στοιχημάτων, βρίσκεται στην αγορά εδώ και 15 χρόνια και έχει 24ωρο support. Οπότε μπείτε. Συνεχίζουμε με τα άξια αναφοράς. Έχουμε το Rogue Legacy 2, ένα roguelike Metroidvania όπου δίνεται μάχες σε procedurally generated dungeons. Το Return to Monkey Island, το γνωστό point and click adventure. Το Immortality, μια interactive ταινία. Το Tunic, ένα isometric action adventure. Mario & Rabbids Sparks of Hope, turn-based strategy από τη γνωστή σειρά της Ubisoft. Shovel Knight Dig, ένα 2D platform roguelike. Total War Warhammer 3, real-time strategy. Και Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, ένα beat'em up το οποίο είχαμε παίξει και στην εκπομπή Users και είναι αρκετά διασκεδαστικό με παρέα, 4 παίχτες σε τοπικό co-op και 6 παίχτες online. Και περνάμε στο Top 10. Καταρχήν στην 10η θέση έχουμε ισοβαθμία. Ξεκινάμε με το Dwarf Fortress, ένα construction and management simulation το οποίο έχει κυκλοφορήσει στην αλφα έκδοση πριν από 16 χρόνια και φέτος ήρθε η ώρα της τελικής έκδοσης και ξαφνικά οι indie developers έγιναν εκατομμυριούχοι. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής, το οποίο έχει πολύ απλά text-based γραφικά, roguelike στοιχεία και δύο modes. Στο βασικό mode, το Dwarf Fortress, θα πρέπει να χτίσετε τη βάση σας και έχοντας νάνους, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε εισβολές από goblins, undeads και άλλα τέρατα. Το πρωτότυπο στοιχείο εδώ είναι ότι κάθε πλάσμα αποτελείται από διαφορετική σύσταση, προσωπικότητα, skills, συναισθήματα και ούτω καθεξής. Στο Adventure mode, είστε ένας ταξιδιώτης και πολεμάτε με turn-based μάχες, open world εξερεύνηση και το roguelike στοιχείο το οποίο παραμένει σταθερό. Στη 10η θέση επίσης έχουμε και το Neon White, ένα first person shooter με puzzle στοιχεία. Έχει κάπως πρωτότυπο και ιδιαίτερο gameplay, ξεχωρίζει για το art style του και σε κάθε level θα πρέπει να εξοντώσετε δαίμονες ενώ ξεκλειδώνετε ability με το οποίο βλέπετε εναλλακτικές διαδρομές και κρυφά αντικείμενα. Θα συλλέξετε soul cards, τις οποίες είτε βρίσκετε τυχαία μπροστά σας είτε σκοτώνοντας δαίμονες και χρησιμοποιούνται και ως όπλα καθώς κάθε μία έχει ένα firing mode και ένα special ability. Κάθε level σας δίνει μετάλλιο ανάλογα με τις επιδόσεις σας, ενώ το σενάριο ξεδιπλώνεται μέσω συζητήσεων με NPCs. Στην ένατη θέση έχουμε το Chained Echoes, ένα JRPG το οποίο θα σας εκπλήξει αν σας άρεσαν ειδικά τα JRPG της δεκαετίας του 90, θυμάστε, με 16-bit pixel art γραφικά. Γιατί κάτι τέτοιο είναι και αυτό. Το στυλάκι του θυμίζει λίγο Super NES και το gameplay του Chrono Trigger. Οι εχθροί είναι ορατοί στο χάρτη, υπάρχουν turn-based μάχες και κάθε ήρωας έχει τη στάνταρ επίθεση, special abilities, items και αμυντική στάση. Με τη χρήση επιθέσεων και abilities ανεβάζετε την μπάρα Overdrive, η οποία στην πράσινη ζώνη της κάνει τα abilities των ηρώων σας πιο αποτελεσματικά. Το πάρτι σας μπορεί να έχει μέχρι και 8 χαρακτήρες, δεν κάνουν level up οι ίδιοι, αλλά τα skills τους. Για ορισμένα από τα games τα οποία ακούσατε μέχρι τώρα, δεν έχουμε review στο GameWorks.gr, οπότε όσοι θέλετε να γίνετε συντάκτες, μπορείτε να στείλετε email στο info@GameWorks.gr. Στην 8η θέση το Stray, ένα action adventure το οποίο παίζει μια γάτα, έχουμε κάμερα τρίτου προσώπου και ο χαρακτήρας φαίνεται πανοραμικά, τον κοιτάμε έτσι χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ευχάριστο indie game γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Διεξάγεται σε ένα δυστοπικό κόσμο όπου η ανθρωπότητα έχει εξαφανιστεί και βλέπουμε κάτι ανδροειδή μπροστά μας και εμείς ελέγχουμε ένα γάτο ο οποίος ξέφυγε από την παρέα του, έφαγε μερικές σαβούρες και ξαφνικά βρίσκεται μόνος. Το περιβάλλον έχει νέων φωτισμούς, θυμίζει λίγο η Ιαπωνία και εδώ θα πρέπει να λύσετε γρίφους, να αντιμετωπίσετε εχθρούς, ενώ ορισμένους από τους εχθρούς αυτούς θα πρέπει να τους αποφύγετε με stealth. Το περιβάλλον θα βρείτε collectibles, ενώ μπορείτε επίσης να αποκτήσετε αντικείμενα από NPCs ή από vending machines, τα οποία αντικείμενα θα σας βοηθήσουν στο έργο σας. Το σενάριο θα σας προβληματίσει καθώς θα μάθετε τι περίεργο έχει συμβεί στον κόσμο που βρίσκεστε
μέσω σημειώσεων και μέσω βίντεο που βλέπετε, ενώ η διάρκεια του παιχνιδιού είναι η μικρότερη από τα games τα οποία σας αναφέρουμε σε αυτό το βίντεο. Περνάμε στο A Plague Tale Requiem, είναι η συνέχεια του A Plague Tale Innocence, με πρωταγωνιστές την Αμίσια και τον Hugo, δύο αδέρφια που βρίσκονται στη Γαλλία του 14ου αιώνα, όπου έχουν να αντιμετωπίσουν πανδημίες. Έχουμε την Αμίσια, την οποία ελέγχεται ως κύριο χαρακτήρα, και βέβαια ο μικρότερος αδερφός της, ο Hugo, ο οποίος ταλαιπωρείται από τους εφιάλτες που βλέπει. Ελέγχοντας την Αμίσια, θα πρέπει να τα βάλετε με εχθρούς ή να τους προσπεράσετε μέσω stealth. Έχετε βασικά όπλα όπως η σφεντόνα και η βαλίστρα και στην πορεία αποκτάτε πιο ισχυρά. Οι αρουραίοι επανεμφανίζονται και θα πρέπει να τους αποφεύγετε μέσω της φωτιάς και το AI των εχθρών έχει βελτιωθεί λίγο, αλλά όχι τόσο όσο θα έπρεπε, ενώ όσο παίζετε ανεβάζετε skills μέσω τριών skill trees. Με το prudence ανεβάζετε το stealth σας, με το opportunism βελτιώνετε το crafting σε πυρομαχικά και αξιοποιείτε καλύτερα τα resources και με το aggressive skill tree βελτιώνεστε στα skills και έχετε ταχύτερο recovery στο health. Το σενάριο είναι για άλλη μια φορά ενδιαφέρον και θα σας κρατήσει σίγουρα μέχρι το τέλος. Περνάμε στο Gran Turismo 7 και γενικά η χρονιά αυτή ήταν ό,τι πρέπει για τους fans στη Sony, αφού είχαμε 3 στα 6 PlayStation exclusives από τα top 6 games της σημερινής λίστας μας. Ένα από αυτά είναι και το Gran Turismo 7, ένα racing που περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, γιατί το Gran Turismo Sport μας είχε ψηλό απογοητεύσει. Το Gran Turismo 7 απαιτεί να είστε always online για τα περισσότερα modes και έχει πάνω από 400 αυτοκίνητα, 34 πίστες και 90 παραλλαγές. Κάθε αυτοκίνητο έχει διαφορετική οδηγική συμπεριφορά, η οποία είναι άκρος ρεαλιστική και παίζοντας κούρσες μαζεύετε credits και αγοράζετε νέα αυτοκίνητα ή αναβαθμίζετε αυτά που έχετε ήδη, αλλάζοντας τα πάντα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό τους. Στο multiplayer mode υποστηρίζεται split screen online με έως και 16 παίχτες και crossplay ανάμεσα σε PS4 και PS5. Περνάμε στο Bayonetta 3, το οποίο είναι Switch exclusive. Στη νέα έκδοση έχετε μιλή και ranged επιθέσεις, ενώ αποφεύγοντας επιθέσεις ενεργοποιείτε το Witch Time, βάζοντας τους εχθρούς σας σε slow motion. Επίσης, ως μάγισσα έχετε και summons, τα λεγόμενα Infernal Demons, τα οποία κάνουν υψηλό damage στους εχθρούς και θα μείνουν στη μάχη ανάλογα με το health που έχουν και το Magic Goes που έχετε διαθέσιμο. Μπορούν ακόμα να λύσουν και γρίφους. Αποκτάτε επίσης orbs για να αναβαθμίσετε τις κινήσεις σας και υπάρχουν και quick time events, ενώ οι μάχες με τα bosses είναι για άλλη μια φορά επικές. Περνάμε στην τέταρτη θέση στο Xenoblade Chronicles 3, ένα action RPG συνέχεια της ομώνυμης επιτυχημένης σειράς, όπου έχουμε για άλλη μια φορά open world gameplay και φυσικά κλασικά τεράστια διάρκεια. Θα μπορείτε να κάνετε recruit έως και 19 άτομα, ενώ κάθε party σε μάχη θα αποτελείται από 7 μέλη, καθένα με διαφορετικά skills και abilities. Θα μπορείτε επίσης να αλλάξετε την class σε κάποιο μέλος σας και να αποκτήσετε πρόσβαση σε νέα abilities. Ο συνδυασμός ορισμένων ηρώων αξιοποιεί το σύστημα Interlink και τους δίνει πιο ισχυρές επιθέσεις. Φέτος μπορείτε να αλλάξετε χαρακτήρα μέσα στη μάχη και υπάρχουν 24 κλάσεις και μεγάλη ποικιλία από ειδικές επιθέσεις, αλλά και η μπάρα Chain Attack που συνδυάζει τις επιθέσεις των ηρώων σας για να κάνουν επιπλέον damage. Στην τρίτη θέση το προσωπικό αγαπημένο μου action RPG για φέτος, το Horizon Forbidden West, όπως ήταν άλλωστε και το Horizon Zero Dawn. Εδώ έχουμε την Aloy στο sequel της ομώνυμης σειράς, όπου θα βρεθεί σε έναν νέο κόσμο και θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις. Κλασικά αντιμετωπίζετε ρομπότ τα οποία έχουν τη μορφή δεινοσαύρων και φυσικά εχθρούς από διάφορες φυλές. Το παιχνίδι έχει περισσότερα όπλα, armor και gadgets, μεγαλύτερη διάρκεια, έναν νέο κόσμο για εξερεύνηση, υψηλό AI στα bosses, αν και η αλήθεια είναι ότι στους απλούς εχθρούς, ειδικά στους ανθρώπους, θα περιμέναμε λίγο καλύτερη τεχνητή νοημοσύνη. Με το PS5 η αίσθηση χειρισμού είναι ό,τι καλύτερο με τα adaptive triggers, όταν για παράδειγμα ελέγχετε το τόξο, ενώ στον τομέα των γραφικών η Guerrilla έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, όπως και η επιλογή ηθοποιών για το voice acting είναι εξαιρετική. Και στη δεύτερη και την πρώτη θέση έχουμε ισοβαθμία, σιγά μην χαλάσω τις σχέσεις μου με κάποιους από εσάς. Το Elden Ring και το God of War Ragnarok θα βάζω στο ίδιο επίπεδο. Το ένα είναι action RPG, το Elden Ring δηλαδή, και το God of War Ragnarok είναι action adventure. Δύο διαφορετικά games απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό. Το God of War Ragnarok απευθύνεται σε πιο ευρύ κοινό. Μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε gamer, είναι σαφώς πιο εύκολο από το Elden Ring, το οποίο έχει αρκετά υψηλή δυσκολία. Βέβαια, σε σχέση με τα άλλα games της From Software, σαφώς το Elden Ring είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά ο μέσος όρος δυσκολίας του παραμένει αρκετά υψηλός. Το Elden Ring πήρε υψηλότερες βαθμολογίες στα reviews από ότι το God of War Ragnarok και έχει επίσης το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ότι είναι νέα σειρά και είναι open world. Ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρά του, τη δυσκολία του, τη δράση του και το βάθος στο gameplay, αφού μπορείτε να εξελίξετε το χαρακτήρα που θέλετε όπως θέλετε. Από την άλλη, το God of War Ragnarok έχει επίσης και πολύ πιο ενδιαφέρουσα ιστορία, με δυνατές προσωπικότητες ως χαρακτήρες και εξαιρετικό voice acting. Ο Κράτος και ο Ατρέας βρίσκονται σε setting νορβηγικής μυθολογίας και εδώ αντιμετωπίζουν τους εχθρούς που δεν είχαν αντιμετωπίσει στον God of War του 2018. Στον τομέα του gameplay, το God of War Ragnarok είχε απλά ορισμένες προσθήκες και δεν εξελίχθηκε τόσο πολύ σε σχέση με την έκδοση του 2008 που έκανε το μεγάλο μπαμ. Ωστόσο, έχει και φέτος πολύ εθιστικό gameplay. Και τα δύο games έχουν συναρπαστικά boss fights και έχουν διάφορα στάδια. Και εννοείται ότι στο Elden Ring τα boss fights είναι πολύ υψηλότερη πρόκληση και η δυσκολία είναι ο βασικός τομέας για τον οποίο ξεχωρίζει. Τα δύο αυτά games απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε στα σχόλια αν κάποιοι από εσάς έχετε παίξει και τα δύο games και αν τα έχετε τερματίσει και τα δύο. Αυτό ήταν λοιπόν το top 10 του gamer.gr για τα 10 καλύτερα
καλύτερα games του 2022, συν κάποια επιπλέον άξια αναφοράς. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια για το ποια games από αυτά που έχουμε αναφέρει έχετε παίξει, ποια έχετε τερματίσει, ποια σκοπεύετε να τερματίσετε μέσα στις γιορτές ή στο μέλλον γενικότερα. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε, κάντε φυσικά subscribe και ένα like σε αυτό το βίντεο. Θα ακολουθήσουν βίντεο με τα χειρότερα games του 2022 και τα πολυαναμενόμενα games του 2023. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Πάντως οι νέες κυκλοφορίες ευτυχώς δεν μας καράφλιασαν. Ασθενοφόρο, μπάτσι, θα κάνω γύρισμα. Όποτε κάνω γύρισμα πέφτει σύρμα και γίνεται χαμός εδώ έξω.